τους υποψήφιους αυτού του συνδυασμού. Είναι άνθρωποι, όπως θα δείτε και παρακάτω, που τα βασικά μας κριτήρια που τους επιλέξαμε ήταν το είδος τους, η αγάπη τους για τον τόπο, η μη συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε διαπλοκή, αλλά και το γνωστικό τους αντικείμενο. Θα δείτε ότι έχουμε ανθρώπους σε αυτό το συνδυασμό με τελείως διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, που ο καθένας έχει κάτι να προσφέρει στο Δήμο. Έχουμε αρκετούς νέους και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Θα ξεκινήσω με ένα νέο, τον Θάνο τον Ασημακόπουλο. Δυστυχώς δεν είναι μαζί μας σήμερα. Ο Κοτσιρέας ο Χρήστος, φωτογράφος.
επίσης δραστηριοποιείται στον εξοραστικό σύλλογο Λαγονησίου. Έχει διατελέσει και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Ομίλου Λαγονησίου και θα τον έχουμε εδώ στα καλύτερα. Κωνσταντίνου Παναγιώτης, άλλος ένας από την νεολαία μας. Είσαι Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης είναι απόφοιτος ΙΕΚ Μουσικής Τεχνολογίας και τώρα είναι φοιτητής στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, κάνει τον μπάτσελορ στη Μουσική Τεχνολογία και είναι πολίτης. Ο Λάδος ο Γιώργος. Σύμβουλος ψυχικής υγείας, συνιδρυτής και συνδιαχειριστής του ιστοχώρου παροχής εθελοντικής ψυχολογικής στήριξης στηρίζω.gr. Είναι εδώ στα καλύτερα. Ο Ξυγκάκης ο αγαμένος.
φιλόπων Μαγονησίου και θα είναι εδώ στα καλύτερα. Ο Κρασάς ο Κωνσταντίνος έπαιρνε αυτοκινήτων από την Ανάπησο. Προβέζης Χρήστος, τοπογράφος, εδώ στα καλύτερα. Η οποία ήθελε πολύ να είναι μαζί μας, ήθελε να το σκεφτεί
και τώρα μόλις μου είπε ότι θέλει να είναι μαζί μας, την παρακαλώ να έρθει εδώ. Γιατί θέλουμε οι παραλίες μας να μείνουν ελεύθερες. Σας ευχαριστούμε πολύ.